Πληθώρα προβλημάτων σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει η υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε τη χρήση του κατοχυρωμένου όρου ως ΠΟΠ Καλαμάτας σαν συνώνυμο της ποικιλίας Καλαμών. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων σε όλη πλέον τη χώρα, διότι δεν είναι μόνο ότι συμπαρασύρει τη ζώνη του ΠΟΠ που είναι η Μεσσηνία, αλλά συμπαρασύρει καθοδικά όλη την Ελιά Καλαμών, μιας και δυνάμει της συγκεκριμένης απόφασης, ο οποιοδήποτε εκτός και εκτός Ελλάδας μπορεί να διακινεί ελιές Καλαμών με την εμπορική ονομασία Καλαμάτα Olives. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από δύο αναβολές η προσφυγή του Συλλόγου υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης έναντι της απόφασης του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Η υπόθεση αφορά στο νόμιμο της ένταξης του όρου Καλαμάτα ως συνώνυμο της ελιάς ποικιλίας Καλαμών. Ούτως ώστε να πιεστεί πολιτικά η κυβέρνηση να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα, και το ζήτημα είναι το εξής, ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης έχει δημιουργήσει και πρόβλημα στους τυποποιητές που εντάσσονται στο σύστημα του ΠΟΠ, μιας και ο αρμόδιος φορέας, ο Αγκροσέρτ, δημιουργεί σύνθετα ζητήματα στο πώς θα πρέπει να διακινούν τις υπόλοιπες ελιές Καλαμών που αυτοί διακινούν εκτός ΠΟΠ, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι εφαρμόζεται σε όλο τον πλανήτη. Άρα όλος αυτός ο κραδασμός, όλη αυτή η εμπορική σύγχυση που έχει δημιουργηθεί, ξεκινάνε όλα από την υπουργική απόφαση. Ο Σύλλογος ζητά να καταρριφθεί άμεσα η υπουργική απόφαση, γιατί έχει προκαλέσει μεγάλη εμπορική σύγχυση.